Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα τον Πιλαβά. Ανδρέα, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα. Πες μας πώς περνάς αυτές τις ημέρες στο σπίτι. Καταρχάς, καλησπέρα, Αντώνη μου. Να σας ευχαριστήσω που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Με τιμά ιδιαίτερα. Εντάξει, αυτές οι μέρες όλοι πάνω κάτω τα ίδια περνούμε. Λίγη γυμναστική σπίτι, περιορισμένη, κλεισμένη. Και ανυπομονούμε να μπούμε σιγά σιγά στη ρουτίνα μας. Ακριβώς. Ξέρεις, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα αποκλειστικά, στην καριέρα σου, στο πώς γνωρίστηκες με την Πορτοκαλί Θεά. Και θα φτάσουμε σιγά σιγά μέχρι το σήμερα, να δούμε τι κάνει σήμερα. Θα μιλήσουμε και λίγο για την, γενικότερα για την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Θέλουμε την άποψή σου. Ένας παίκτης που έχει φάει το γήπεδο, τα κυπριακά γήπεδα με το κουτάλι, αν μη τι άλλο. Έτσι, θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε να πάμε πίσω στις αρχές. Πώς γνώρισες το μπάσκετ, πώς μπήκες μέσα στα γήπεδα και ξεκίνησες τις προπονήσεις? Το μπάσκετ το ξεκίνησα στα έξι μου στις ακαδημίες του Τάκη Μυραλάη. Τότε όλοι γνωρίζανε πόσο καλός παίχτης και επαγγελματίας ήταν ο Τάκης Μυραλάης. Ξεκίνησε τις ακαδημίες. Από εκεί ξεκίνησα, από εκεί αγάπησα την Πορτοκαλιά Θεά. Και σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε η Εθνική Ελλάδος το 87. Όπως όλοι γνωρίζουμε, με Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Φάλη Χριστοδούλου και όλοι οι άλλοι ήταν σίγουρα πέρασμα για να ξεκινήσω και εγώ να αγαπώ την καλαθόσφαιρα και να ασχολούμαι αρχικά σαν χόμπι. Στη συνέχεια, από τις ακαδημίες της ΕΝΑΛ, βρέθηκα στον Άγιο Δομέτιο, εκεί μένω και από εκεί ξεκίνησα τη πασχετική μου πορεία, η αρχή της καριέρας μου, από την Ένωση Νέων Αγίου Δομετίου. Επαγγελματικά, πρώτος προπονητής στα 14 ο Μάριος Αναξαγόρας, μετά ήταν ο άντρος ο Στυλιανίδης, ο οποίος ανέλαβε την Ενάδη στην δεύτερη κατηγορία τότε. Είχαμε πέσει εμείς και η Ομόνια. Παρόλο που ήμουν 15 χρονών και έπαιζα στο παιδικό, με κάλεσε ο coach Άντρος Στυλιανίδης να συμμετάσχω στην ανδρική ομάδα της ΕΝΑΠ, στη δεύτερη κατηγορία. Τότε εκεί ήταν που άρχισα να βλέπω λίγο διαφορετικά το μπάσκετ, γιατί όσο και να πεις, όταν ένας προπονητής πιστεύει σε σένα και σου δίνει αυτή τη δυνατότητα στα 15, τότε παίρνεις το βάπτισμα του πυρός γρήγορα και αναγκάζεσαι να τα βάλεις και με πιο μεγάλους σου σε ηλικία, αλλά και σωματικά και ψυχολογικά είχες να ανταγωνιστείς. Το αποτέλεσμα εκεί να αρχίσω να βλέπω το μπάσκετ λίγο διαφορετικά. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η Ελλάδα κατάφερε να βγει κατηγορία. Άντρος Στυλιανίδης, μετά Στέγιο Στυλιανού. Στη συνέχεια Χρήστος Στυλιανίδης. Συνεχίζει το έργο του αδερφού του. Σαν παίχτης προπολιτής. Εντάξει, πολύ ωραία χρόνια. Είχαμε κάνει και τη μαγική πορεία τότε με τον Χρήστο Στυλιανίδη και βοηθώ τον Μάριο τον Κούτζη και τον Στέγιο τον Στυλιανού. Είχαμε κάνει μαγική πορεία που τερματίσαμε δεύτερη στην κανονική διάρκεια με μια ΑΕΛ τότε που ήταν καταπληκτική, με τρομερούς παίχτες. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε Κεραυνός. Είχα κάνει μια καριέρα στην ΑΔ 10 χρόνια. Τελείωσα στην Ελλάδα ως αρχηγός της από εκεί και πέρα. Μετά παίρνω μεταγραφή. Ήμουνα ο τελευταίος Κύπριος που είχα την τύχη
να γίνω μεταγραφή, δηλαδή ένα αντιχρηματικού ποσού. Και τότε διαφέρθηκε ο κύριος Πάρης Παπαέλληνας και ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού με μια σοβαρή πρόταση στην ΕΝΑΔ. Φεύγω για τον Κεραυνό, Δεκέμβρη 2007. Όταν και πήραμε και το πρωτάθλημα με τον Κεραυνό, ακολούθησαν τρία κύπελλα, πρωτάθλημα τρία κύπελλα και μετά πάλι 10 χρόνια καριέρα στο Κεραυνό και εκεί είχα τη τιμή να είμαι και να τελειώσω την καριέρα μου ως αρχηγός στο Κεραυνό. Ακολούθως φεύγω για ΕΘΑ και από ΕΛ και τελειώνω την καριέρα μου εκεί. Από θέμα εθνικής, ναι. Στο θέμα της εθνικής επιλέχθηκα, ναι, θέμα της εθνικής επιλέχθηκα, είχα στα 15 μου όταν άρχισα να βλέπω λίγο πιο σοβαρά το μπάσκετ, ο κύριος Δημήτρης Τηλεμάχου με κάλεσε στην προεθνική ΦΥΒΟ. Κόπηκα εκεί, όμως στη συνέχεια βάζοντας περισσότερη δουλειά και ώρες στο γήπεδο, ξαναεπιλέχθηκα για να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο πρώτο χρυσό που πήραμε, που το, αν δεν κάνω λάθος, το αναρτήσατε και πριν λίγες μέρες, μαζί με τα άλλα παιδιά που πήραν την πρώτη θέση πέρσι. Πήραμε το χρυσό μετάλλιο και ακολούθως από στα 17 μου επιλέγηκα με Τράγα Ράτζα και Μέμο Ιωάννου στην Εθνική Αντρό. 2001, μια πολύ δυνατή εθνική. Και από τότε υπηρετώ την Εθνική Κύπρου μέχρι και το 2016. Εκτός μια χρονιά, η οποία τραυματίστηκα στη μύτη. Κατά τα άλλα, συνεχόμενα ως μέλος αυτής της εθνικής. Αυτά. Αυτά εν συντομία. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, έτσι, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Θα πάμε πίσω στην ΕΝΑΣ. 15 χρονών, λοιπόν, επιλέγει ο προπονητής σου να σε βάλει στην αντρική ομάδα, δεύτερη κατηγορία μεν. Είπες ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για σένα ώστε να αποφασίσεις ότι θέλεις να συνεχίσεις σαν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι, το θυμάσαι? Στη δεύτερη κατηγορία, ναι. Με την Ομόνοια. Ήταν το πρώτο, η πρεμιέρα ήταν με την Ομόνοια. Και η Ομόνοια είχε και εκείνη πολύ καλούς Κύπριους παίχτες, τρομερούς, όλους τους οποίους γνωρίζουμε. Ήταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης Βιαννάς, ο Δημήτρης Μουχτάρης. Ήταν πολλά Κύπρια παιδιά, οι οποίοι μετά αποτελέσαμε και τη φουρνιά για να συνεχίσουμε την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ναι, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και ένα ξένο. Τον πρώτο ξέρω στη δεύτερη κατηγορία, τον Ντόμας Μοντόλα. Όπως σου είπα, προπονητής ήταν ο άντρος του Στυλιανίδης και ο βοηθός ο Στέγιος του Στυλιανού. Και εμείς αποτελούμαστε πάλι από Κύπριους καθοσφαιριστές. Ο Μάριος Αργυρού ήταν ένας από αυτούς, αν το θυμάστε. Ο Χρήστος Τσοπανής, ο Μάριος Ουγκούτσης, ήταν ο Παντελίδης, ήταν ο Άδωνης, άτομα τα οποία είναι ακόμη στο χώρο και προσφέρουν στην κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ο καθένας από το δικό του πόστο. Εκεί πήρατε την άνοδο εκείνη τη χρονιά, ανεβήκατε στην πρώτη κατηγορία. Ναι, εμείς και η Ομόνοια πήραμε την άνοδο, παίχτηκε στο τελικό. Αν δεν κάνω λάθος, μας νίκησε η Ομόνοια με ένα καλάθι. Ήταν τέρπι το παιχνίδι. Μας νίκησε η Ομόνοια στο τέλος, πήρε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ανεβήκαμε και οι δύο. Και έτσι, από εκεί και πέρα γίνομαι 16 και μπαίνω στην πρώτη κατηγορία. Το 2002-2003 θα σε πάρω τώρα, που ήταν και η πρώτη σου ευρωπαϊκή συμμετοχή τότε.
Ήταν το παιχνίδι απέναντι στην Χερσεγκόβατς. Ήταν, αλλά ήταν η πρώτη σου ευρωπαϊκή συμμετοχή. Τι θυμάσαι από εκείνο? Κοίτα, Αντώλη, καταρχάς οτιδήποτε ευρωπαϊκή πορεία με τη Χερσεγκόβατς εκεί, την τότε εποχή ήταν μεγάλο και για την ΕΝΑΔ. Ήταν για μας μεγάλη τιμή, διότι όντας ερχόμενα από τη δεύτερη κατηγορία είχαν βάλει κάποια θεμέλια, ήρθε κοντά το Συμβούλιο, ήρθαν κοντά όλοι οι αγιερομετήτες ξανά πάλι κοντά, αγκάλιασαν την ομάδα και ήταν όντως πρωτόγνωρα για μένα αυτά τα συναισθήματα, έβλεπα κόσμο ξανά πάλι στα γήπεδα. Έπαιξα σε αυτό το παιχνίδι, πήγα πολύ καλά κιόλας, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή, ναι. Και πραγματικά το χάρηκα γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Να αναφέρουμε εδώ ότι είσαι μέσα στους πρώτους 20 Κύπριους τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές σε όλων των εποχών. Ένα πολύ καλό επίτευγμα που έχεις καταφέρει. Έχεις παίξει δηλαδή και την επόμενη χρονιά, έπαιξε με την ΕΝΑΔ, είχατε μάλιστα στον ίδιο, είχατε αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ την επόμενη χρονιά και μια ομάδα από το Ισραήλ, την ΧΑΠΟΕΛ ΜΕΣΕΚ. Την ΧΑΠΟΕΛ, ναι. Και ξαναεμφανίζεσαι στην Ευρώπη το 2008 με τον Κεραυνό πλέον, με τον Κεραυνό που κάνατε και εξαιρετικές πορείες εκείνα τα χρόνια και μεγάλες νίκες. Όντως, έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λες. Η ΕΝΑΔ τα καταφέραμε και την επόμενη χρονιά. Ναι, αυτό με την Εθνική, με τη ΜΑΗ ιδιαίτερα, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μεγάλη μου τιμή που υπηρέτησα τη χώρα μου στην Εθνική και από τόσο μικρός και σίγουρα θεωρώ ότι για κάθε αθλητή που εκπροσωπεί τη χώρα του είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει και να προσφέρει. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία, ναι, ο Κεραυνός και με ΕΝΑΔ και με Κεραυνό, ακριβώς μετά από τόσα χρόνια ξαναπιστρέφουμε στην ευρωπαϊκή πορεία και όντως κάναμε πάρα πολύ καλή, πολύ καλή πορεία. Και με την ΕΝΑΔ, δεν είναι ότι δεν τα πήγαμε καλά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η ΕΝΑΔ δεν είχε ούτε τον προϋπολογισμό. Ήταν πάντοτε μια ομάδα εκπλήξεως. Mm-hmm. Πάντοτε έπαιζε ως outsider. Παλεύαμε κάθε παιχνίδι, ειδικά στην έδρα μας, ήμασταν πολύ δυνατοί και σε αυτό στηριζόταν. Ο Κεραυνός ήταν μια ομάδα διαφορετική, εντελώς διαφορετική, λειτουργούσε επαγγελματικά πρότυπα. Στήριζε ανέκαθεν τους και τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Οι ξένοι οπωσδήποτε ήταν καλύτερης ποιότητας και γι' αυτό το λόγο και οι ευρωπαϊκές πορείες ήταν σαφέστατα πιο καλές. Mm-hmm. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σου ήταν με την φιλανδική, την Κατάγια. Είχες βάλει 25 πόντους, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνο το παιχνίδι. Με 4-4 τρίποντα κιόλας, 6-9 δίποντα. Τρομερή εμφάνιση και που σου συνοδεύτηκε και με νίκη για τον Κεραυνό. Με νίκη και μεγαλειώδης νίκης. Νομίζω ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μετά με πείραζε και ο προπονητής μου Γιαννάρας. Ήρθε πριν το παιχνίδι και μου λέει, Αντρέα, κοίτα, έχουμε τραυματισμούς σοβαρούς. Δεν έπαιζε ο καλύτερος μας τότε ξένος, ο point guard, ο Μάρκους, ο Μουρ, που ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και μου λέει, Αντρέα, θέλω να μπεις στο παιχνίδι αυτό για να βοηθήσεις και στο σκοράρισμα. Του λέω, κότς, μην αγχώνεσαι, σήμερα θα σε βγάλω ασκοπρόσωπο. Εντάξει, μου βγήκε το παιχνίδι, με εμπιστεύτηκε. Η αλήθεια είναι, ήταν αξέχαστο παιχνίδι, όντως. Και νομίζω ήταν και από τις καλύτερες εμφανίσεις που είχα και την τύχη να κάνει ένας Κύπριος καθοσφαιριστής σε ευρωπαϊκή πορεία και από θέμα ποσοστό. Αλλά αυτό δεν μετράει. Στο τέλος μετράει το ότι νικήσαμε. Και μάλιστα παλεύαμε μέχρι και το τέλος την πρόκρισή μας, αλλά δεν τα καταφέραμε, πάλι με διαφορά πόντο. Mm. Και κάποιους τραυματισμούς που είχαμε δυστυχώς εκείνη τη χρονιά με τον προπονητή τον
Παναγιώτη το Γιάνναρα. Αλλά όντως ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν ένα δύσκολο ομίλο έτσι κι αλλιώ. Παρ' όλα αυτά, το παλέψατε μέχρι το τέλο. Και αυτό ήταν που μέτρησε στην συνολική εικόνα εκείνη τη χρονιά. Όντως. Όντως και ήταν πάνω απ' όλα ήταν εμπιστοσύνη που μπορούσε να σου βγάλει προπονητή σου και να πει ότι κοίταξε, υπάρχει και ο Κύπριος εδώ καλωσοριστής που μπορεί να παίξει και άλλο ρόλο. Δεν ήσουν ποτέ ο σκόρερ και γι' αυτό είχε προκαλήσει και πολύ μεγάλη εντύπωση εκείνη η απόδοση των 25 πόντων. Τα καθήκοντά σου ήταν κυρίως πιο οργανωτικά, πιο αμυντικά, αν θέλεις. Δεν έβαζες ποτέ πολλούς πόντους, αλλά σε εκείνο το παιχνίδι χρειάστηκε και βγήκες μπροστά. Είναι έτσι όπως τα λες. Κοίταξε, η αλήθεια, κάθε προπονητής, όταν ζήσεις διάφορες φιλοσοφίες προπονητών και διάφορες φιλοσοφίες ομάδας, κάποτε θεωρείς ότι, παραδείγματος χάρη, όταν ήσουν στην Ελλάδα, είχες πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ομάδα η οποία έχει πιο χαμηλό budget και περιμένει από σένα να πάρεις περισσότερες πρωτοβουλίες. Σίγουρα, όταν πας σε μια ομάδα η οποία με περισσότερο budget και καλύτερους ξένους και πιο ανταγωνιστικούς και τότε περιμένει από σένα να βρεις ένα ρόλο μέσα στην ομάδα, να πάρεις ένα ρόλο. Δεν μπορούν όλοι να σκοράρουν. Κάποιος παίκτης πρέπει να θυσιαστεί σε άλλα καθήκοντα. Κάποιος παίκτης μπορεί να είναι καλύτερο στα οργανωτικά, στα αμυντικά. Εγώ θεωρώ ότι ανάλογα με τις οδηγίες του προπονητή μου μπορούσα να παίξω ό,τι μου ζήταγε. Ακόμη και στην εθνική είχα φορές που μου ζήταγε ο προπονητής να σκοράρουμε, να σκοράραμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ενώ υπήρχε αυτή η ικανότητα. Απλά θεωρώ ότι και η φιλοσοφία κάποιου προπονητή αλλά και στην ομάδα που ανάλογα είσαι κάθε φορά αλλάζει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού σου. Τώρα, αν ήταν σωστό ή λάθος, εγώ έτσι δεν βλέπα. Από τη στιγμή που είχα αυτές τις οδηγίες από τους προπονητές μου, να μαρκάρω ένα παίχτη και να μην μου σκοράρει ή να τον βγάλω εκτός ρυθμού ή να οργανώσω περισσότερο παιχνίδι ή να μοιράσω κάποιες βαγές, εγώ ήμουν πειθαρχημένος, ακολουθούσα αυτές τις οδηγίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και το θεωρώ και αρετή, δηλαδή να μπορείς να καλουποθείς. Ο καθένας όμως βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Κάθε παίχτης βλέπει εδώ διαφορετικά τα πράγματα. Από αν είμαι εγώ προπονητής, θεωρώ ότι είναι αρετή σε ένα παίχτη αυτό να καταλαβαίνει το ρόλο του, να συνειδητοποιεί το ρόλο του σε μια ομάδα, τι περιμένει από αυτόν ο προπονητής, αυτές τις μικρές λεπτομέρειες και να τον βοηθήσει και να τον δώσει πίσω. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες. Διόρθωσε αν κάνω κάποιο λάθος. Έχεις κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τον Κεραυνό το 2008, δύο κύπελα το 2010 και το 2012 και ένα Super Cup το 2013. Αυτή είναι η τίτλη σου. Ακριβώς. Θεωρείς ότι στην καριέρα σου θα μπορούσες να έχεις περισσότερους τίτλους? Θεωρώ πως ναι. Δυστυχώς ήμασταν σε μια περίοδο που ο Κεραυνός πέρασε διάφορα. Πάντοτε για συνεχόμενες χρονιές, για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές είχαμε τραυματισμό στα play-offs πάντοτε. Και δεν ήταν απλά ένα συγκεκριμένος ένας παίχτης ο οποίος ήταν παίχτες κλειδιά. Σε κάθε χρόνο θα δεις ότι ο Κεραυνός είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πάντοτε στα play-offs. Φυσικά είχαμε, εννοείται ότι πάντοτε στα παιχνίδια παίζουν μεγάλο ρόλο και οι καταστάσεις, εξωγενείς παράγοντες, πολλά πράγματα. Θεωρώ ναι, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κατακτήσει ως Κεραυνός ακόμη δύο πρωταθλήματα σίγουρα. Δούλεψε με αρκετούς προπονητές, μεγάλα ονόματα, είτε Κύπριους είτε ξένους που έχουν περάσει από την Κύπρο. Ποιοι σου έχουν στιγματίσει την καριέρα?
Θεωρώ ότι όλοι οι προπονητές είχαν να κερδίσουν κάτι. Δηλαδή, ποιους να αφήσεις πίσω. Ντράγκα Ράτζα, Μέμο Ιωάννου, Φραγκιά, Καλαφατάκης, Κουστόπουλο. Οι Κύπροι προπονητές που είχαμε μετά, ακόμη και αυτοί με ευρωπαϊκή πορεία, και ο Γιαννάρας και ο Τόνις ο Κωνσταντίδης στη Εθνική και ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης τώρα. Ενώ όλοι οι προπονητές θεωρώ ότι και είναι και καθήκον και υποχρέωση του κάθε παίχτη να κερδίζει από κάθε προπονητή του κάτι. Θεωρώ ότι ένας παίχτης για να γίνεται καλύτερος πρέπει να παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από τον κάθε προπονητή του. Είναι, και για μένα αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμη μια αρέτη που πρέπει να έχει ένας παίχτης. Να μπορεί να απορροφήσει τις γνώσεις που έχει ο κάθε προπονητής και να τις υιοθετήσει στο δικό του παιχνίδι, στο δικό του χαρακτήρα. Από κάθε προπονητή εγώ είχα την τύχη να σίγουρα να κερδίσω πολλά πράγματα. Να με συγχωρέσω να ξέχασα κάποιο προπονητή. Είναι και ο Νικόλας και οι δύο οι Νικόλες Παπαδόπουλοι. Θεωρώ όμως όλοι μου πρόσφεραν ένα μικρό λιθαράκι στην πορεία μου, στη μπασκετική μου πορεία. Και στην Εθνική, ο Χρήστος Τηλιανίδης και στην ΕΝΑΔ και ο Άντρος στην αρχή μου. Δηλαδή όλοι μου έδωσαν, μου δημιούργησαν αυτή την προσωπικότητα και αυτό το χαρακτήρα ώστε να είμαι εγώ αυτός που είμαι σήμερα. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους. Το 2016 αποφασίζεις να σταματήσεις από την Εθνική Ομάδα, σωστά? Ναι, από την Εθνική Ομάδα. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι με η Ελβετία στην έδρα μας. Μάλιστα έπαιξα τα τελευταία λεπτά που ήταν και καθοριστικά για να πάρουμε την νίκη. Έβαλα 8 συνεχόμενους πόντους. Μετά πήρε μπροστά και ο Νίκος, πήρε και ο Παναγιώτης και νικήσαμε την Ελβετία στην έδρα μας. Δεν είχα παίξει όλο το παιχνίδι. 92-78 και είχες βάλει και 10 πόντους εκείνο το παιχνίδι. 10 πόντους οι 8 συνεχόμενοι. Είναι αυτό που σου λέω. Όταν έπρεπε να κάνω ένα ρόλο που μου ζητούσε ο προπονητής μου, το έκανα. Δηλαδή με έβαλε εκεί την ώρα ο coach, ο Γιαναράς και ο Παπαδόπουλος και τους έβγαλα στο πρόσωπο και ο Λαμπρίας. Ναι, όντως, βλέποντας βασικά πώς ήταν η φάση. Είχα δει δίπλα μου τον Χριστόφορο τον Ραζή και τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Και τους λέω, όταν γυρίζει ένας προπονητής και βλέπει ότι πάντοτε η επιλογή είναι να πάρεις αυτό το παίχτη που ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία ή να... και βλέπεις ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τους μικρούς που είναι δίπλα σου. Ήδη εγώ είχα προσφέρει από 17 χρονών. Νομίζω εκεί ήταν η στιγμή που είπα, θα παίξω αυτό το παιχνίδι, θα κάνω αυτό που είπε ο προπονητής μου και μετά από αυτό το παιχνίδι θα φύγω. Γιατί κατάλαβα ότι κάποιοι παίχτες που είχαν το μέλλον μπροστά τους έμεναν πίσω από εμάς. Αν είναι το καλύτερο, θεωρώ ότι μια σωστή απόφαση που πρέπει να πάρει ένας καθοσφαιριστής είναι το να ξέρει πότε να φύγει. Όταν τελειώσει η καριέρα του από κάπου, να ξέρει πότε να φύγει. Και εγώ αυτό ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Στο τελευταίο παιχνίδι με την Ελβετία είχα δίπλα μου τον Χριστόφορο και τον Σάιμον και ένιωσα αυτό το πράγμα, ότι άφηνα βασικά κόστιζα σε αυτούς ένα χρόνο, έστω 8-10 λεπτά, για να πάρουν αυτοί μπροστά, να πάρουν από εμάς τα ηνία και να οδηγήσουν την ομάδα και την εθνική και την κυπριακή καλαθόσφαιρα στη συνέχεια σε ένα διαφορετικό μέλλον. Και αυτό ένιωσα και αυτό έπραξα. Και αποφασίσαμε μαζί τα από κοινού και με τον Τόλι τον Κασκύρη και φύγαμε από την Εθνική Κύπρου εκείνο το παιχνίδι, μετά από αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια χρονιά η οποία είχε διπλή αλλαγή. Δηλαδή, πέρα ότι σταμάτησε από την Εθνική, αποχώρησε και από τον Κυραυνό μετά από σχεδόν μια δεκαετία με την ομάδα του Στροβόλου και αποφάσισε να πας στην ΕΘΑ. Ακριβώς. Εντάξει, λίγο περίεργα τώρα τα πράγματα. Τώρα όταν μεγαλώσεις και όταν... βλέπεις ότι
Εκ των υστέρων βλέπεις κάποια πράγματα που έκανες και σωστά σαν Αντρέας Πυλαβάς, αλλά και λαθασμένα έπραξες κάποια πράγματα. Για μένα εκείνη η χρονιά ήταν... έφυγα από τον Κεραμνό. Δεν είχα... ήταν βασικά και λίγο... θεώρησα εγώ ότι θύχτηκε κάπως η αξιοπρέπεια μου και ως αρχηγός της ομάδας, αλλά και ως παίχτης. Μετά από μία δεκαετία. Είχα τραυματιστεί το προηγούμενη χρονιά, δηλαδή σε γήπεδο, σε αγώνα, και ερχόμαστε την επόμενη χρονιά. Εγώ είχα ένα συν ένα συμβόλαιο με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και έπρεπε να δεχθώ κάποια μείωση. Η οποία μείωση εμένα προσωπικά δεν με αντιπροσώπευε και δεν την δέχτηκα σαν Αντρέας Πυλαβάς, διότι εκτός του ότι είχα αντιμετωπίσει το τραυματισμό, ήταν και θέμα αυτό που σου λέω, αξιοπρέπειας. Δηλαδή, σου μένει ένας χρόνος, εγώ πίστευα ότι έπρεπε να κλείσει πιο όμορφα, πιο ωραία, χωρίς να υπάρχουν κάποιες μειώσεις ή οτιδήποτε προστριβές. Από εκεί και πέρα, αποφάσισα ότι έκρινα καλά ότι είναι αυτό που σου λέω. Όταν δεις ότι σε ένα χώρο έχει έρθει, έχει σκορεστεί και ή δεν μπορείς άλλο να δώσεις το 100% σου, για την οποιαδήποτε κατάσταση, τότε είναι το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή είναι να αποχωρήσεις από μόνος σου. Τότε ζεις από τους προπονητές ότι ήρθε η στιγμή να φύγω από τον Κεραμνό. Εντάξει, βλέποντας τα πράγματα τώρα, σίγουρα ίσως να μπορούσα να συζητήσω, ίσως να μπορούσα να ζητήσω κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο, να τα βρούμε κάπου, είτε στη μείωση, ή οτιδήποτε. Ευτυχώς όμως όλα τέλος καλά. Εντάξει, έχουμε καλές σχέσεις με όλους στο Κεραμνό, με την οικογένεια του Κεραμνού, με τους κεραμνίστες. Και πιστεύω και εγώ ότι δεν έχω δημιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή κάποια εχθρότητα μεταξύ μας. Και έτσι τελείωσε αυτός ο σταθμός του Κεραμνού μετά από μία δεκαετία. Αν μη τι άλλο, είσαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Στροβόλου και του Αγίου Δομετίου βέβαια και από τις δύο ομάδες που έχεις υπηρετήσει σε πολλά χρόνια για μία δεκαετία και στην κάθε μία έχει ανεξίδηλο το πέρασμά σου. Αντρέα, να σου δώσω λίγο χρόνο να ανοίξει κάποιο φως γιατί δεν σε βλέπουμε πολύ. Ναι, βεβαίως. Να θυμίσω εγώ στον κόσμο πως μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια του βίντεο που παρακολουθείτε προς τον Αντρέα τον Πυλαβά, ώστε να σας απαντήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, είπαμε, πήγες στην ΕΘΑ. Αρχικά, η ΕΘΑ σε πλησίασε, σε είχε πλησιάσει για να σου κάνει κάποια πρόταση ή έγινε μετά αφού αποφάσισες πως θα αποχωρήσεις από τον Κεραυνό, ήρθε η επαφή μετά? Όχι, η επαφή ήρθε μετά. Η ΕΘΑ ήταν, όπως και εγώ, είχα πει ότι θα ξεκαθαρίσω το θέμα με τον Κεραυνό και μετά θα συζητήσω. Δεν ήμουν παίχτης που πήγαινε πισόπλατα για να, ούτε θα έκανα αυτό το πράγμα ποτέ σε κανένα, ούτε και στον κύριο Μπάρη, ούτε και στον κύριο Αντρέα. Τους είπα ότι θα κλείσω αυτό το θέμα. Μίλησα με τον coach τότε, τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη και τον Άγγελο τον Παναδημητρίου, τον team manager. Μιλήσαμε στο γραφείο, τους είπα ότι εντάξει, έφτασε η στιγμή που πρέπει να φύγω. Και τότε επιλογές ήταν το ΑΠΟΕΛ και η ΕΘΑ. Η ΕΘΑ, κύριος Παλίκος με προσέγγισε και τότε είπαμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτή η χρονιά στην ΕΘΑ πώς πήγε, πώς την αξιολογείς?
Εντάξει, κοίταξε Αντώνη μου, νομίζω μετά από βασικά μετά από το κεραυνό άρχισα να βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα από θέμα προτεραιότητας. Δηλαδή, μεγάλωνα κιόλας, έβλεπα ότι το μπάσκετ λίγο πέφτει πάρα πολύ, άρχισε να το επίπεδο να πέφτει. Και εγώ σαν Αντρέας έπρεπε να δω λίγο, έβαλα κάποιες άλλες προτεραιότητες. Αυτό δεν πάβει όμως να μην ήμουν επαγγελματίας full στις προπονήσεις ή οτιδήποτε. Απλά κάποιες φορές οι προτεραιότητες σου αλλάζουν στη ζωή και έρχεσαι και να θεωρείς κάποια πράγματα και θεωρώ ότι ήταν και ο λόγος που άρχισαν και τραυματισμοί. Δηλαδή και οι επόμενες μου 2 χρονιές και στην ΕΘΑ και στο ΑΠΟΕΛ δυστυχώς βασανίστηκα πάρα πολύ από τραυματισμούς. Ξανά χτύπημα στη μύτη πάλι στο, με το μεταξύ μας παιχνίδι ΕΘΑ και Ραμνός, το οποίο νικούσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μετά πρόβλημα στο Περονιέο τέρνοντας το ΑΠΟΕΛ. Αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι 2 τελευταίες χρονιές, το 16-17 και 17-18 που αποχώρησα από την ενεργό δράση, ήταν λίγο άσχημες και για μένα προσωπικά. Και ήταν και γεμάτες τραυματισμούς. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με το ΑΠΟΕΛ τελείωσε η χρονιά, αποφάσισες να σταματήσεις, δεν ανακοινώθηκε κάπου. Περιμέναμε δηλαδή να ακούσουμε από τον Ανδρέα τον Πιλαβά, σταμάτησε, δεν σταμάτησε. Απλά εξαφανίστηκες, θα έλεγε κάποιος. Η αλήθεια, ναι. Ήθελα λόγω κάποιων αυτών των καταστάσεων που σου λέω, βλέποντας αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο μπάσκετ στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, λίγο η απογοήτευση, διότι είχα την τύχη να ζήσω όλες τις περιόδους του μπάσκετ και με ένα ξένο και με όλους ξένους και με πολλούς ξένους και με 5 και με κοινοτικούς και με απεριόριστο. Είχα την τύχη να ζήσω όλες τις περιόδους της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και τις χρυσές εποχές τότε με την ΕΝΑΔ που πήρε το πρωτάθλημα. Άρα το 2018 τελειώνοντας με τα ΠΟΕΛ είδα λίγο τα πράγματα, είπα ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να δω σαν Ανδρέας τι θέλω να κάνω, να βάλω κάτω τους στόχους μου, τις προτεραιότητες μου. Και στην πορεία το 2018 ήρθε αυτό το στούντιο, το οποίο βασικά ήθελα να προσφέρω σε αυτούς τους μικρούς, αυτά που κέρδισα εγώ από αυτούς τους προπονητές, από την καριέρα μου, από την τριβή μου με τους συμπαίχτες μου, από τα ταξίδια, από τις ευρωπαϊκές πορείες, από όλα αυτά. Και άρχισε να πηγαίνει καλά το στούντιο που το ξεκίνησα το 2018 και μετά ο Ανδρέας βασικά δεν επέστρεψε ποτέ. Παρόλο που είμαι σε φυσική κατάσταση που θα έλεγα ότι θα μπορούσα να επιστρέψω ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Και βλέποντας και λίγο το επίπεδο τώρα. Το Studio Sticks, λοιπόν, το οποίο έχεις από το 2018 και στο οποίο ασχολείσαι με μικρά παιδιά, βέβαια όχι μόνο, αλλά έχεις αρκετά παιδιά νεαρής ηλικίας που έρχονται κοντά σου για να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ. Αυτό που θέλω να πω εγώ, που το είδα δηλαδή και θέλω να το αναφέρω, νομίζω ήταν στο περσινό Junior NBA, αν θυμάμαι καλά, που σε είχα πετύχει και είχες έρθει για να δεις ένα από τα παιδιά που βρίσκονται κοντά σου, είναι στο Studio 6, το πόσο δεμένο με τα παιδιά αυτά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εντάξει, είναι αυτό που σου λέω. Σκέφτω ότι αυτά τα παιδιά με κέρδισαν στο να αφήσω το μπάσκετ, όπως λες, την καριέρα μου. Γιατί αρχικά είχα το στο πλάνο μου να παίζω μπάσκετ μέχρι να πω ότι δεν μπορώ άλλο. Και τελικά αυτά τα παιδιά με κέρδισαν. Είναι απίστευτο η ενέργεια, το συνέστημα που νιώθεις και το πάθος που βάζεις και που σου δίνουν αυτά τα παιδιά. Και η αλήθεια, ναι, προσπαθώ να είμαι κοντά τους και εγώ με τη σειρά μου.
αλλά είναι τόσο ωραία και θετική η δύναμη που παίρνεις από αυτά και γι' αυτό με είδες τότε και συζητήσαμε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά αυτά είναι από διάφορες ακαδημίες και είναι εδώ που σίγουρα και οι προπολιτές των κάθε ακαδημιών έχουμε πολύ καλή σχέση και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι επιπρόσθετο που θα τους βοηθήσει και στη σωματοδομή τους, αλλά και στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά τους και στο πώς αντιμετωπίζει η νοοτροπία τους στην προπόνηση και γενικά την εκείμνασή τους. Κατά τη διάρκεια της πορείας ως καλαθοσφαιριστής, έκανες και έπαιρνες και τον ρόλο του προπονητή, δηλαδή αναλάβαινες αναπτυξιακό κάτι ή όχι? Όχι. Τον προπονητή δεν τον έκανα ποτέ. Μου το ζήτησα μόνο στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και τους βοήθησα σε αυτό το τομέα. Στην καριέρα μου ως προπονητής, επειδή όταν είσαι και αρχηγός σε μια ομάδα ή όταν είσαι ο έμπειρος σε μια ομάδα, σίγουρα αναλαμβάνεις καθοδηγητικό ρόλο, ειδικά στους πιο μικρούς. Προσπαθείς να τους βοηθήσεις, να βρουν τα πόδια τους, να τους στηρίξεις, να τους δώσεις κίνητρο. Και το ίδιο συνέβαινε. Αλλά σίγουρα η εμπειρία κάποιου μέσα από τους αγώνες και μέσα από τις προπονήσεις τόσο χρόνο, σε επαγγελματικό επίπεδο, τότε σίγουρα σε βοηθούν να παίξεις συμβουλευτικό και προπονητικό κάποιες φορές ρόλο, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο. Το ρωτάω αυτό γιατί ακριβώς αυτό, ότι ξαφνικά βρέθηκες να έχεις το Studio 6 και να κάνεις δουλειά με παιδιά και μάλιστα καλή δουλειά, ενώ δεν είχες επαφή με τον τρόπο του να μπεις μέσα στο γήπεδο και να προπονήσεις παιδιά. Εκεί ήθελα να εστιάσω. Σου βγήκε σαν φυσικά δηλαδή όλο αυτό. Ναι, θα έλεγα ότι βγήκε λίγο εύφυλο. Λίγο... Εντάξει, όταν είχα πάντοτε αυτή την συνέστηση με τα παιδιά, δηλαδή πάντοτε είχα αυτή την τάση, είναι αυτό που σου λέω. Και όταν ήμουν και σαν παίχτης, μου άρεσε, πήγαινε να παρακολουθούσα το παιδικό, παρακολουθούσα τους πιο μικρούς, μου άρεσε να βλέπω ταλέντα. Γενικά προσπαθούσα πάντοτε να είμαι κοντά στις ακαδημίες. Και ειδικά όταν και εσύ ξεκινάς από μια ακαδημία, το ζεις αυτό το πράγμα και θεωρώ μου βγήκε λίγο εύφυτο. Σίγουρα στόχος μου είναι όμως στα επόμενα χρόνια να τελειώσω την προπονητική που προσφέρει η Κυπριακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με Ελλάδα. Ώστε σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ευκαιρία ή οτιδήποτε, γιατί όχι να δούμε και να έχουμε και αυτό το... Την επιλογή. Το σκέφτεσαι. Αυτή την επιλογή, μπράβο. Ναι. Το σκέφτεσαι, δηλαδή να επιστρέψεις από τους πάγκους. Γενικά, ό,τι θεωρώ ότι σε βελτιώνει, γενικά, είναι καλά να εξελίσσεσαι συνέχεια. Και πολλή πλευρά. Είτε είναι προπονητική, είτε είναι γυμναστική, είτε είναι τα πάντα. Θεωρώ ότι ό,τι μάθεις στη ζωή μπορείς να τα βάλεις και να τα μεταδώσεις και να επικοινωνήσεις και εσύ πίσω και να πάρεις και να βελτιωθείς. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ακόμα και να μην το ακολουθήσω, θεωρώ ότι θα κερδίσω πολλά από αυτά τα σεμινάρια. Και από τη στιγμή που θα βελτιώσει εμένα προσωπικά τον ίδιο, μπορεί να μου χρειαστεί και να μην μου χρειαστεί, θα τα βάλω κάπου αλλού στη ζωή μου εμένα. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Ωραία. Πολύ ωραία. Το ευχόμαστε κι εμείς να το πούμε και αυτό και να σε δούμε γιατί όχι. Γήπεδα. Στα γενικότερα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, είσαι 2 χρόνια εκτός γήπεδου. Παρακολουθείς τα πράγματα από έξω. Πες μας έτσι ένα γενικό σχόλιο, πώς βλέπεις την πορεία της. Κοίταξε, η αλήθεια είχα την τύχη να δω και την εθνική σε μερικά παιχνίδια. Βλέπω και προσπαθώ, παρακολουθώ, είδα ότι τώρα κάνουν πολύ καλή δουλειά, βάζουν τα highlights, εσύ το τρέχεις πάρα πολύ, ο Νεοκλής με τη σειρά του, η Κυπριακή Ομοσπονδία, όλοι προσπαθείτε και αυτό είναι καλό, αυτά είναι τα καλά στοιχεία που είδα. Δηλαδή προσπαθείτε εσείς όλοι να προβάλλετε το άθλημα και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά από την άλλη, η αλήθεια, το επίπεδο
συγκριτικά με το όπως πέστης εγώ έχει πέσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακό, διότι όταν και η ζωή όπως και οποιοδήποτε άθλημα είναι ένας κύκλος. Αν είμαστε τώρα στο πάτο, είμαστε στη πτώση αυτού του αθλήματος, είναι η ευκαιρία τώρα να αναδειχθούν τα κυπριακά ταλέντα, οι Κυπροί καλαθοσφαιριστές. Ακόμη και να μην είναι τόσο ταλαντούχοι, θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία να ανεβεί το άθλημα πάλι. Και είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Δηλαδή, άσχετο αν η Εθνική έχει κάνει κάποιες κακές εμφανίσεις ή κάποιες εμφανίσεις οι οποίες δεν ήταν οι αναμενόμενες ή επειδή είπαμε ότι είναι η Εθνική της ανανέωσης. Εντάξει, και τι έγινε. Δεν υπάρχει... Κανένας δεν κερδίζει κάτι αν δεν περάσει από αυτό το στάδιο είτε του χαμηλού επίπεδου ή της πτώσης ή οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ είναι που πρέπει να... Εδώ είναι το κομβικό σημείο που πρέπει όλοι να βάλουμε τις προσπάθειές μας για να δείξουμε τώρα και να ανεβάσουμε την Κυπριακή καλαθόσφαιρα, αλλά και το άθλημα γενικά. Mm-hmm. Ακριβώς, και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αντρέα, να σου διαβάσω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Λάριο Δημητριάδης λέει «Πεκτούρα και χρυσό παιδί», πρώτος σχολίασε. Ακολούθησε ο Γιώργος Σταματάρης, ο οποίος λέει «Καλησπέρα στον Τζόρνταν της Κύπρου». Η Άννα Ιζήτη λέει «Τρομερός παίκτης, εξαιρετικός άνθρωπος, αγαπάει αυτό που κάνει, σωστός επαγγελματίας, την αγάπη μας». Η Χριστίνα Νικολαίδου «Αγαπώ το πιλαβάφο», γράφει. Έχει βάλει κάποιες φαντσούλες εκεί. Ο Μάριος ο Αναξαγόρου «Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου». Και ο Χρήστοφερο Χαραλάμπους λέει «Και τώρα να ξεκινήσεις, θα βάλεις πολλούς γυαλιά, εννοεί να επιστρέψεις στο μπάσκετ στην ενεργό δράση». Εντάξει, ο Λάρη είναι φαινόμενο τώρα. Ο Λάρη είναι τρομερός. Ήταν πάντοτε, η αλήθεια, ο Λάρη ήταν κοντά στην ομάδα από πάντα και κοντά και στους παίχτες, και αυτό είναι προς τιμή του. Ερχόταν και στις προπονήσεις, παρακολουθούσε. Πολύ καλό ο Λάρη, πολύ καλό παιδί. Και όλα τα παιδιά όσα ανέφερες τα ξέρω. Είναι όλοι Χρυσάκη, ο Γιώργος Σταματάρης, ο οποίος δεν ξέρει τον Γιώργο τον Σταματάρη. Είχα και την τύχη να του κάνω και να έρθει από εκεί να δείτε και το στούντιο και δουλέψαμε και λίγο μαζί και περάσαμε πολύ ωραία. Η Χριστίνα ήταν και συνάδελφός μου. Ο Κρίστοφερ και αυτός χρυσό παιδί. Όλοι, εντάξει. Έτσι είναι, το σημαντικό είναι αυτό που λέμε, Αντώνη, να μένεις κοντά στο άθλημα ο καθένας. Με τον τρόπο του καθένας να δίνει το καλύτερο που μπορεί και να προσπαθήσουμε όλοι να κρατήσουμε το άθλημα ζωντανό. Ακριβώς. Έχει έρθει και μια ερώτηση από τον Μάριο τον Χατζιανδρέου. Ρωτάει για την άποψή σου για πόσους ξένους πρέπει να έχουμε του χρόνου. Είναι αυτό που λέω. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Είναι αυτό που πρέπει να βρεθούμε όλοι να... Όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι στον χώρο τη Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Αν μου ζητηθεί η γνώμη μου, πολύ ευχαρίστω. Και ο σύνδεσμο των παιχτών και τον διαιτητό και τον προπονητό, αλλά και οι προέδροι τη κάθε ομάδα και το Συμβούλιο της Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρα, ακόμα και εσεί οι δημοσιογράφοι και όλοι, είναι αυτό το κομβικό σημείο που λέω ότι πρέπει κάπου να βρούμε μία λύση και μία επιλογή που θα είναι το καλύτερο. Κατ' εμένα είναι να πάμε στην αρχή, από εκεί που ξεκινήσαμε όλοι, τους δύο ξένους. Και καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι κάποιες ομάδες με αυτόν τον τρόπο της αδικής ή κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πιο δυνατά budget και θέλουν να κάνουν μια πιο ευρωπαϊκή πορεία, καλύτερη ότι της αδικής, αλλά από την άλλη βοηθάς κάποιες άλλες. Θεωρώ όμως ότι για να δυναμώσει αυτό το άθλημα και να γίνει πιο ανταγωνιστικό και για να έρθει πιο κοντά ο κόσμος, πρέπει να οι Κύπροι να πάρουν περισσότερο ρόλο. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη ο κάθε ένας που θα έρθει να δει και να θαυμάσει τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή,
μια οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, συγγενείς, όλοι, να ταιριάξουμε αυτές τις προσωπικότητες. Δηλαδή τώρα δεν βγαίνουν προσωπικότητες, δεν βγαίνουν ονόματα, δεν βγαίνουν οι κόντρες, αυτά που έφερναν τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει λίγο απρόσωπο. Διότι η ξενομανία αυτό κάνει τον μπάσκετ τελικά, απρόσωπο. Δηλαδή, εντάξει. Και πώς να φανεί, ακόμα και αν παίζει ένας Κύπριος στην πεντάδα ή με το χρόνο συμμετοχής, πώς να φανεί ένας Κύπριος, αφού 4 ξένοι είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό το πράγμα γίνεται παντού, θα μου πεις, και στο ποδόσφαιρο, αλλά το βλέπουμε ότι γενικά πέφτουμε και στην εθνική, γιατί μετά αυτοί οι παίχτες καλούνται να εκπροσωπήσουν την εθνική. Πώς θα εκπροσωπήσεις την εθνική, αν κάποιος παίχτης έχει 5 λεπτά ή 2 λεπτά συμμετοχή σε αγώνα. Δεν μπορεί μόνο με προπόνηση, οι εικόνες, δεν έχει τις εικόνες παιχνιδιού για να αποδώσεις την εθνική μετά. Άρα είναι ένα ντόμινο αυτό το πράγμα και θεωρώ πρέπει να βρούμε λύση όλοι μαζί. Και παρόλο που θα πληγώσει πολλούς και θα θυμώσουν πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να είναι όλοι ταλαντούχοι, όλοι οι παιχταράδες ή αυτοί που θα έρθουν πάνω να βοηθήσουν μια ομάδα. Οι 8 Κύπροι ή 7 Κύπροι ή 10. Θα γίνουν όμως. Αν έχουν θέληση και κίνητρα, θα γίνουν. Φτάνει να βάλουν ώρες και να βάλουν δουλειά. Αλλά δεν βλέπουν τώρα τα κίνητρα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν τους δίνουμε κάτι για να μας δώσουν πίσω. Ναι, εμένα όταν ξεκινούσα, ναι, είχε 2 ξένους. Άρα ή με κάλεσε όταν ήμουν 15 χρονών στο ανδρικό. Άρα αμέσως τι γίνεται. Αναγκάζεσαι να έστω και αυτός ο άνθρωπος που σου έκανε αυτή την επιλογή, να σε πάρει μαζί του πάνω, αναγκάζεσαι να του δείξεις κάποια πράγματα. Να του δείξεις ότι σε ευχαριστώ που με επέλεξες, αλλά θα σου δώσω πίσω. Και έτσι γίνεσαι καλύτερος. Παίρνεις εικόνες, παίρνεις χρόνο συμμετοχής, μαθαίνεις πράγματα, γίνεσαι πιο σκληρός, γίνεσαι καλύτερος, μετά παίρνεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Και θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η συνεχόμενη ανάπτυξη. Τώρα τα κίνητρα, επειδή βλέπω και τα παιδιά τώρα, γι' αυτό σου το λέω, τι κίνητρα. Περισσότεροι θέλουν να φύγουν. Εννοείται, να πάρα σπουδάσουν. Δεν έχουν ούτε υποτροφίες, ούτε αθλητικό υλικό όπως είχαμε παγιά. Μπορεί να μην παίρναμε λεφτά, αλλά σου έλεγε πας στο ανδρικό, παίρνεις ένα ζευγάρι παπούτσια, μία στολή. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι κάτι. Αυτά έχουν ισοπεδωθεί όλα. Άρα, αν είναι να πάρουμε μια απόφαση, πρέπει να την πάρουμε σωστά και οργανωμένα. Οργανωμένα και σίγουρα να έχει κίνητρα και φόδια. Ωραία, κάλυψες και την ερώτησή μου που πήγα να σου κάνω, Αντρέα, που αφορά αυτό ακριβώς, τα κίνητρα και τα νέα παιδιά. Το κάλυψες και αυτό το κομμάτι. Ήρθε ακόμα ένα μήνυμα. Ο Μάριος Αναξαγόρου έστειλε ξανά το μήνυμά του για χαιρετίσματα και την αγάπη του. Και ο Ηλίας Ιγουάη, όπως είναι στο Facebook, λέει... Και τον Μάριο τον συναφέραμε. Ναι, τον είπαμε στην αρχή. Τα κίνητρα είναι αυτό που σου λέω, Αντώνη μου. Αν είναι να σταθούμε λίγο στα κίνητρα, αυτό πρέπει να γίνει από όλους. Δεν μπορώ να πω εγώ τα κίνητρα. Πρέπει να η Ομοσπονδία, τι της δίνει ο ΚΟΑ, οι Προέδροι, τι θα πάρουν από την Ομοσπονδία. Αυτά πρέπει να βρεθούν, να μπει ένα πλάνο. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω, αλλά δεν το κάνουμε αυτό, ποτέ δεν θα πρέπει να μπει ένα πλάνο. Ό,τι κάνεις πρέπει να έχει ένα πλάνο. Αλλά σίγουρα το σωστό είναι να είναι η ευκαιρία τώρα να φύγουν εντελώς οι ξένοι. Ειδικά με αυτή την καραντίνα τώρα που ήρθε και τους διώξαμε που τους διώξαμε. Ας μείνουν εκεί. Καλύτερα να κάνουμε μια επιλογή 2 top παιχταράδων και ας τους Κύπριους. Να φέρουμε από το εφηβικό. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία τώρα. Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ ξανά. Είναι η ευκαιρία. Έχεις και τους λόγους. Αφού τα ταξίδια θα λιγοστεύσουν τώρα.
είναι ευκαιρία να κάνεις ένα πρωτάθλημα πιο τοπικό, πιο ντόπιο. Ο Μάριος Αναξιαγόρου λέει... Όχι, ναι, σωστά. Ο Μάριος Αναξιαγόρου λέει ότι θα έχει δει σε αρκετά παιχνίδια ηλικίας κάτω 14-16 στην ομάδα του, στον Διγενή. Από ό,τι φαίνεται, έχει ιδιαιτερότητες σε αυτές τις ηλικίες. Ξαναπες, Μαντώνη μου, συγγνώμη, ο Μάριος τι μας είπε, έχουμε... Σε έχει δει σε αρκετά παιχνίδια ηλικιών Under 16, Under 14. Και κυρίως στην ομάδα του, λέει, στο Διγενή. Από ό,τι φαίνεται, λέει, έχει ιδιαιτερότητες σε αυτές τις ηλικίες. Σε ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή. Σίγουρα, νομίζω, είναι και ο λόγος είναι αυτό που είπαμε. Είναι η ηλικία που εγώ είχα πάρει, είχα αλλάξει λίγο το πώς βλέπω το μπάσκετ και είχα αλλάξει λίγο το πώς βλέπω το μπάσκετ στη ζωή μου. Και γι' αυτό ίσως αυτή η ηλικία να είναι λίγο πιο, να με τραβάει λίγο περισσότερο. Αυτή η 12, 16, 13, 16. Mm-hmm. Γιατί τη θεωρώ και μια ηλικία η οποία κάποιος παίχτης μπορεί να πάρει πλέον το δρόμο του και να επιλέξει αν θα ακολουθήσει αυτό το άθλημα επαγγελματικά ή αν θα το δει ή μη επαγγελματικά ή ακόμα και αν θα το σταματήσει. Δηλαδή είναι μια ηλικία που λέμε είναι αρκετά ωριμός κάποιος για να καταλάβει αν θα συνεχίσει με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Ναι, ναι. Έχεις και πρόταση από τον Μάριο Νάκη, πρώτη σου πρόταση συνεργασίας, αν αρχίσεις, λέει, την προπονητική, σου κάνω την πρώτη πρόταση να έρθεις στην ομάδα μου. Να το δούμε. Ο Ηλίας ο Σιγουάης λέει, επένδυση να πάνε πιτσιρικάδες με υποτροφία σε κολέγια στην Αμερική, να παίξουν αγωνιστικά στο κολεγιακό και να επιστρέψουν υποχρεωτικά μετά από κάποια χρόνια στα 25 τους, ας πούμε, εκτός αν φυσικά επιλεκτούν σε ένα draft θεού θέλοντος. Εντάξει, αυτό ακούγεται καλό. Το θέμα είναι οι υποτροφίες στο μπάσκετ, Αντώνη μου, είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό και τώρα οι περισσότεροι Κύπροι που πάνε υποτροφίες στην Αμερική είναι για περισσότερο για ποδόσφαιρο και τένις. Το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο να πάρεις υποτροφία η Αμερική. Τώρα, αν είναι υποτροφία στις ευρωπαϊκές χώρες, ίσως ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνεις ένα πολύ καλή έρευνα και από εκεί και πέρα να μπει και ένας κανονισμός, αλλά αυτοί οι παίχτες που επιστρέφουν πίσω, ναι. Είναι καλό κίνητρο αυτό. Ωραία, Αντρέα μου, έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Έχουμε διαβάσει και τα μηνύματα του κόσμου. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ τι να προσθέσω, Αντώνη μου, τα έχουμε πει όλα. Ό,τι χρειάζεστε κι εσείς από εμένα, εσείς το ξέρω ότι κάνετε το καλύτερο που μπορείτε. Σας παρακολουθάω. Χάρηκα πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας. Και τους συμμετέχοντες με τις ερωτήσεις τους και τα σχόλιά τους. Η αλήθεια είναι αυτό. Είναι η ευκαιρία μας, ο καθένας με το δικό του, από την δική του θέση, με την δική του προσφορά, το μικρό του λιθαράκι, να ξαναζωντανέψουμε αυτό το άθλημα, το κρατήσουμε ζωντανό. Και είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω. Ότι είναι ένας κύκλος, και μπορεί να είμαστε χαμηλά, αλλά θα ανεβεί πάλι. Φτάνει να κάνουμε τις κατάλληλες, να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις. Ακριβώς. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα χρήσιμα μας είπες, αλλά φυσικά και για την κουβέντα που κάναμε και για την καριέρα σου και γενικότερα για την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Εγώ σας ευχαριστώ, Αντώνη μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Και όποτε με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα να ξέρεις ότι είστε καλά. Όπως κάνουμε κάθε φορά την επαφή μας, μια κουβέντουλα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον Θαντ Μακφάντεν, ένας καλαθοσφαιριστής που πέρασε από την Κύπρο με μεγάλες επιδόσεις, σε πιο εξωτερικό. Σήμερα βρίσκεται στην Ισπανία. Θα έχει πολλά να μας πει. Να μας πει αύριο ίδια η ώρα, 7 η ώρα, full court cast. Μέχρι τότε μείνετε σπίτι, να προσέχετε
τους γύρω σας και φυσικά τον εαυτό σας. Μέχρι αύριο, να περνάτε όλοι καλά.